Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, σήμερα αντιπροσωπείες του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται σε όλη τη Θεσσαλία, στις περιοχές οι οποίες έχουν δεχθεί αυτό το τεράστιο πλήγμα από την βιβλική καταστροφή, θα έλεγα, των πλημμυρών. Είναι γνωστό σε όλους μας το τι συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό που πρέπει να πούμε από τις περιοχές του Δήμου Φαρσάλων και του Δήμου Παλαμά είναι να συμβάλλουμε και εμείς σε μια κραυγή αγωνίας. Διότι μπορεί να έχει προηγηθεί μια βιβλική καταστροφή από τις πλημμύρες. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι ότι σήμερα ακόμα ο κόσμος και οι περιοχές αγωνιούν για την επόμενη μέρα. Πρέπει λοιπόν να συμβάλλουμε όλοι και εμείς συμβάλλουμε με αυτό το δημόσιο αίτημα, με το βασικό πρόβλημα του καθαρισμού και της αποκατάστασης της δημόσιας υγείας. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας. Στο Δήμο Παλαμά υπάρχει σοβαρό ζήτημα με την αποκομιδή των νεκρών ζώων και τη μεταφορά τους, όπου δεν υπάρχει συντονισμός και δεν υπάρχει αποτελεσματικό σχέδιο. Όπως υπάρχει και σοβαρότατο θέμα με την υδροδότηση σε εκτεταμένο μέρος του Δήμου. Υπάρχει όμως και ανάγκη για μέσα προστασίας των πολιτών για τον καθαρισμό, και αυτό σας το λέω και από το Δήμο Φαρσάλων και από το Δήμο Παλαμά. Ενώ θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, είδαμε πάρα πολλά στερεά απόβλητα μέσα εδώ στο κέντρο του Παλαμά, αλλά και στα Φάρσαλα, και έλλειψη μηχανημάτων. Άρα χρειάζεται ένα εκτεταμένο σχέδιο διαθέσιμου εξοπλισμού, ιδιαίτερα μηχανημάτων έργου, για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους Δήμους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Για να καταλάβετε το μέγεθος του προβλήματος, πρέπει να σας ομολογήσω ότι ήταν έκπληξη για μένα όταν ο Δήμαρχος Παλαμά με ενημέρωσε ότι διαθέτει 8.000 μερίδες σε πολίτες που δεν έχουν αυτή τη στιγμή εξασφαλισμένη σύντηση και διατροφή. Άρα, μαζί με τους αστέγους και την υγειονομική φροντίδα, αυτά πρέπει να είναι τα πρώτα μέτρα της πολιτείας. Χρειαζόμαστε δηλαδή αποκατάσταση των υγειονομικών υποδομών, χρειαζόμαστε μια αποκατάσταση της αρχικής κοινωνικής λειτουργίας. Άρα, απόβλητα, ζώα και βασική υγειονομική φροντίδα μαζί με την προνοιακή παροχή για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες είναι το πρώτο ζητούμενο. Προφανώς, οι πληροφορίες που μαζεύουμε μας δημιουργούν και σοβαρά ερωτήματα για θέματα αντιπλημμυρικής προστασίας, σχεδιασμού και υλοποίησης έργων και επάρκειας της πολιτικής προστασίας. Και στα δύο αυτά θέματα υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες καθυστέρησης. Όμως νομίζω ότι προέχει να συμβάλλουμε σε μια κραυγή αγωνίας, όπως είπα στην αρχή, έτσι ώστε αυτή η βιβλική καταστροφή να μην συνεχιστεί, να παρέμβουμε όλοι για να βοηθήσουμε σήμερα τους πολίτες και την περιοχή. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα της επόμενης μέρας, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από το σήμερα.